είναι ένα δειλινό στα 1813 στην Τίνο. Το ανηφορικό σοκάκι που ξεκινάει κάτω από το λιμάνι βγαίνει ύστερα από κάμποσο σε κάποιο καλοφτιαγμένο ολόασπρο σπίτι. Είναι του παπά της Τίνου, του Παπαμαύρου. Βρίσκεται ξεμοναχιασμένο λίγο από τα άλλα σπίτια και είναι από τα τελευταία του νησιού. Σε όλο το μπροστινό απάνω μέρος ένα τεράστιο χαγιάτι ανοίγεται που δεν βλέπει κανείς μόνο τη χώρα ολόκληρη μα αγναντεύει πέρα ως πέρα στα νυχτά το πέλαγος. Μια γέρικη κλιματαριά φιδοσέρνεται από κάτω, ανηφορίζει από τη μια μεριά και απλώνεται ύστερα σε όλο το πάνω μέρος του χαγιατιού. Τα ολοπράσινα κλιματόφυλλά του δεν είναι το μοναδικό στόλισμα του χαγιατιού. Σε πολύχρωμες γλάστρες βρίσκονται στις γωνιές ή κρεμασμένα στα κάγκελα, φυτεμένα, μπουγαρίνι, βασιλικός, διατσέντα, διοσμαρίνι, ματζουράνα, κατηφέδες και αμπαρόριζα. Και ξόνα από την πεντοβολιά τους που σκορπάνε, δίνουν μια παράξενη γραφικότητα στο ξεμοναχιασμένο αυτό νησιώτικο σπίτι. Κι όμως, δω και ένα χρόνο ήταν πολύ αλλιώτικο. Μόνο στόλισμα είχε την κλιματαριά. Έτσι απόμεινε από κάμποσα τώρα χρόνια που χείριψε ο Παπαμαύρος. Παιδιά δεν είχε και απόμεινε με τη γριά υπηρέτριά του την Ουρανιό. Απ' τη μέρα όμως που πάτησε στο νησί και ήρθε και έμεινε μαζί του η ανιψιά του, μόλο το σπιτικό που άλλαξε όψη, άλλαξε και το χαγιάτι. Έγινε χαρούμενο και λουλουδιασμένο. Γιατί είναι αλήθεια πως ο Παπαμαύρος σε τίποτα δεν έλεγε όχι στη μικρή αυτή 17χρονη ανιψιά του. Δεν είχε άδικο. Πώς μπορούσε να αρνηθεί κανείς κάτι σε αυτό το πλάσμα που άκουγε στο όνομα Μαντό. Νάτιν, καθισμένη σε σκαμνές του χαγιάτι, διαβάζει με προσοχή κάποιο βιβλίο. Ψηλή, ορθόκορμη, με χαρακτηριστικά κανονικά που τα στολίζουν δύο μαύρα ζωηρά μάτια. Τα ολόμαυρα σκουρά μαλλιά της πέφτουν πλάι και μπροστά σε ομορφοφτιαγμένες μπούκλες. Τι παράξενα που είναι ντυμένη. Η φορεσιά της δεν μοιάζει με τις ντόπιες ή και τις γειτονικές νησιώτικες. Φοράει το ακριβό μικονιάτικο βελουδένιο φόρεμα, το πολυκεντυμένο με χρυσά γαϊτάνια. Φλωροφές ή κόκκινο στην κορφή του κεφαλιού της, που το στολίζαν στα πλάγια δυο μπουκέτα αληθινά λουλούδια, γιατί λατρεύει τα λουλούδια. Και πασουμάκια από βελούδο μαύρο με κίτρινα κεντήματα και πουλιες. Μα δεν τίνεται πάντα το ίδιο. Κάποτε, πότε, φοράει και ευρωπαϊκά φορέματα. Και κάνει μεγάλη εντύπωση στις τιμιακές, γιατί είναι η μοναδική στο νησί τους. Αν φοράει όμως τα ευρωπαϊκά γυναικεία ρούχα, δεν είναι από ξυπασιά. Έτσι έμαθε από μικρή να ντύνεται στα ξένα που μεγάλωσε. Γιατί η Μαντό δεν γεννήθηκε σε τούτε τα μέρη. Πρωταντίκρισε το φως της μέρας τα 1797 στο Τριέστη, όπως συνήθιζαν να λένε τότε την Τεργέστη. Ο πατέρας της Νικόλας Μαυρογέννης είχε εγκατασταθεί εκεί 5 χρόνια πριν. Αυτός γεννήθηκε στη Μύκονο και στα 1780 παντρεύτηκε στο νησί του Σπαρτιάτισσα Ζαχαράτη Χατζιμπατή. Είχε περιουσία στη Μύκονο ο Νικόλας Μαυρογέννης, μα το 1788 τον κάλεσε κοντά του ο θείος του Νικόλαος Μαυρογέννης και αυτός, που ήταν ηγεμόνας της Βλαχιάς. Πήγε τότε στο Βουκουρέστι ο Μαυρογέννης και ο θείος του τον έκανε στην αυλή του μέγα σπαθάρι. Στα 1790 όμως, από προσταγή του μεγάλου βεζίρι, αποκεφαλίστηκε ο ηγεμόνας Μαυρογέννης. Αναγκάστηκε τότε ο Νικόλας να παρατήσει τον τίτλο του μεγάλου σπαθάρι και να γλιτώσει στη Βιέννη. Ύστερα εγκαταστάθηκε στο Τριέστη. Άνοιξε εδώ εμπορικό κατάστημα με υποκαταστήματα στη Χιό και στη Σμύρνη. Μέσα σε λίγο καιρό απόκτησε βιό στρανό εξών από τα κτήματα που είχε στη Μύκονο. Αγόρασε άλλα στην Πάρο και στην Άντρο, ακόμα και στην Πετρούπολη. Έτσι η πλουσιοκόρη Μαντό, που ήταν το στερνοπέδι των Μαυρογέννηδων, μεγάλωσε μέσα στο αρχοντικό του πατέρα της με ό,τι καλό αποζητούσε η ψυχή της. Μορφώθηκε όσο λίγες κίνη την εποχή. Μιλούσε ιταλικά, εγγλέζικα, γαλλικά και τουρκικά. Δεν περιορίστηκε να μάθει πρόχειρα τα ελληνικά. Εκεί στα ξένα που βρισκόταν, μελέτησε όσο μπορούσε τους Έλληνες κλασικούς συγγραφείς. Με υπερηφάνεια έλεγε πως ήταν Ελληνίδα
και φρόντιζε με κάθε τρόπο να το φανερώνει. Αν συμπτωματικά γεννήθηκε στην Τριέστη, αυτή η πατρίδα της λογάριαζε τη Μύκονο. Στις γιορτές και τις επίσημες μέρες πάντα ντυνόταν τη μυκονιάτικη φορεσιά. Σ' όσους ξένους τη βλέπανε, έκανε την εντύπωση το παράξενο γιακή ντύσιμό της, η ομορφιά της και η κορμαστασιά της. Τη δείχνανε και ο ένας έλεγε στον άλλον «Λαμπέλα Γκρέκα». Κι αν τώρα ένα χρόνο ήρθε στην Τίνο, δεν ήταν από απλή ιδιοτροπία. Ο πατέρας της πλούτησε τόσο στο Τριέστη, που ήρθε πια και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του μόνιμα στην πατρίδα του, τη Μύκονο. Τη Μαντώ όμως που διψούσε για μάθηση και ήθελε να μελετήσει καλά τους αρχαίους συγγραφείς, την έστειλε στην Τίνο, στον ξάδερφό του Παπαμαύρο. Ένα δωμάτιο ολόκληρο γεμάτο βιβλία είχε ο Παπαμαύρος, μόλο που τότε ήταν ακριβά και δυσκολόβρετα. Τι άλλο ήθελε η Μαντώ από αυτόν τον πνευματικό θησαυρό? Και ο Παπαμαύρος δεν ήταν ένας απλός κληρικός κίνης της εποχής. Ήταν ένας σοφός. Άρεστος γνώσης της κλασικής ελληνικής φιλολογίας. Τους θρησκευτικούς συγγραφείς τους ήξερε όσο λίγοι ρασοφόροι τότε. Αποτραβηγμένος στο νησί του, άλλο δεν έκανε παρά να μελετάει. «Να όμως ο Παπαμαύρος ανηφορίζει το σοκάκι. Γυρίζει από την εκκλησιά που διάβασε τον Εσπερινό. Σε λίγο ζυγώνει τη μεγάλη ξύλινη αυλόπορτα του σπιτιού του. Είναι ψηλός, στιτός, μόλο που έχει περάσει τα 65. Η άσπρη γενιάδα του μακριά, στενόμακρη, πέφτει στο στήθος του. Αδύνατη, ασκητική η όψη του. Τα μεγάλα καστανά μάτια του σκεπάζονται από τα ολόσπρα βλέφαρά του. Θα ρει κανείς πως η βιβλική μορφή του ξέφυγε από κάποια παλιά βυζαντινή τοιχογραφία. Νους και μορφή συντεριασμένα επιβάλλουν το σεβασμό. Γι' αυτό και οι Τινιακοί τον εκτιμάνε όσο κανέναν άλλο στο νησί τους. Με σεβασμό παραμεράνε για να περάσει και σηκώνονται να τον χαιρετήσουν. Ανοίγοντας την αυλόπορτα πίσω, τον προσμένει η γριά Ουρανιό και ο Κέρβερος. Ένα μαντρόσκυλο που χάρισε κάποιος τσοπάνη στη Μαντώ και εκείνη του βάφτισε με το αρχαίο όνομα του σκύλου του Άδη. Δεν πρόκανε ο Παπαμαύρος να πατήσει το πρώτο σκαλοπάτι και στο σκεφαλόσκαλο κιόλας η Μαντώ τον καρτεράει. Προχωρεί ο κληρικός του Χαγιάτη και κάθεται στη μεγάλη του καρέκλα. Δώρο ενός τινιακού καραβοκύρη που του το έφερε από τη Βενετιά. Σε χαμηλό σκαμνί κάθεται πλάι του η Μαντώ και κοντά της απλώνεται ο Κέρβερος. «Πώς πέρασες, κόρη μου, το απόγευμα?» τη ρωτάει ο παπάς με καλοσύνη. «Διάβαζα, θείε μου», του αποκρίνεται. Ο ρασοφόρος παίρνει το βιβλίο στα χέρια του που μελετούσε πριν η ανιψιά του. Μεγαλόφωνα διαβάζει. «Ισοκράτους λόγοι προς Δημόνικον προς Νικοκλέα». Ο Παπαμαύρος το κλείνει, το κουμπάει παρέκει και συνεχίζει. «Είδες τι θησαυρούς, κόρη μου, έχει η πατρίδα μας. Κανένα άλλο έθνος δεν μπορεί να παραβγεί με μας». «Το έθνος μας», ξαναείπε μελαγχολικά η Μαντώ. «Υπόδουλο όμως έθνος. Ένας λαός με τόση πλούσια κληρονομιά που στενάζει κάτω από τη σκλαβιά ενός ανάξιου αφέντη». «Ο Θεός είναι μεγάλος, Μαντώ μου», βρήκε να πει ο παπάς. «Κάποτε θα έρθει η Ανάσταση». Τους διέκοψε η Ουρανιό που έφερε το δίσκο με το γλυκό. Έτσι συνήθιζε μετά τον Εσπερινό να προσφέρει στον Παπαμαύρο μια κουταλιά ροδοζάχαρη και ένα ποτήρι κρύο νερό. «Καλά που έχουμε και σένα, Ουρανιό, και μας προσέχεις», είπε χωρατεύοντας ο παπάς και γυρίζοντας κατά την ανιψιά του. «Τώρα, κόρη μου, καιρός είναι να κάνουμε και λίγο μάθημα. Θέλουμε αρκετά ακόμα ως να νυχτώσει». Η Μαντώ δεν φαινόταν κίνη την ώρα για μάθημα. Χάιδεψε αφηρημένη το κεφάλι του σκύλου της, μα το βλέμμα της φαινόταν συλλογισμένο. Δεν έδωσε καμιά απάντηση. Και ο θείος της ξεκολούθησε. «Τι έχεις, Μαντώ, τι συλλογάσαι?» Κίνη έμεινε λίγο ακόμη σκεπτική. Ύστερα, μην μπορώντας άλλο να κρατηθεί, ξέσπασε. «Θείε,
Καθημερινά δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να σπουδάζουμε τους αρχαίους συγγραφείς. Μελετάμε τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Θουκυδίδη, τον Ηρόδοτο και όλους τους άλλους. Μαθαίνω τη δοξασμένη ιστορία της Ελλάδας μας. Η φαντασία μου ταράσεται από τα κατορθώματα των ηρώων της. Πότε, Θείε, θα με οδηγήσει στη γη που γέννησε τους Αριστίδες και τους Μιλτιάδες? Πριν φτάσω στην Αθήνα, θα περάσω από το στενό της Σαλαμίνας, εκεί που δοξάστηκε ο Θεμιστοκλής. Η καρδιά μου φλέγεται από τον πόθο να ειδώ τους τάφους που κλείνουν μέσα εκείνους τους αθάνατους άντρες. Ο Παπαμαύρος την άκουγε αμίλητος και αυτή ξακολούθησε. Αν ο καταλήτης χρόνος εξαφάνισε τα ίχνη τους, θα σκύψω τουλάχιστον και θα συνάξω στα χέρια μου τη σκόνη που σκέπασε εκείνους τους ήρωες. Μπορεί μέσα σε αυτή να βρίσκονται μερικά μόρια από τη στάχτη τους. «Ω, έναν πόθο έχω, να εμψυχώσω το θάρρος των πατριωτών μου για να ξαναφανούν ανάμεσά τους καινούργοι Λεωνίδες». Και τελειώνοντας, δάκρυα πλημμύρισαν τα όμορφα μάτια της. Στοργικά ο γεροπαπάς της χάιδεψε το κεφάλι και ήρεμα της μίλησε. «Κόρη μου, δεν θα αργήσεις να δεις τη γη των αρχαίων αναμνήσεων. Ελπίζω πως δεν θα είναι μακριά η μέρα που ο ενθουσιασμός σου θα φανεί ωφέλιμο στην πατρίδα. Γιατί πρέπει να είναι σε γνώση σου πως στον Όλυμπο, στον Παρνασσό, στον Ταΐγετο, σ' όλα τα βουνά της χώρας μας ζει η κλεφτουριά. Προσμένουν την ώρα και τη στιγμή. Και όταν ο παντοδύναμος ευδοκίσει, τότε, κόρη μου, θα δεις ότι η Ελλάδα δεν έπαψε να γεννάει ήρωες. Έχε μόνο θάρρος. Αυτούς τους ήρωες κι εγώ ονειρεύομαι, Θείε μου». Και δείχνοντας η Μαντώ από το χαγιάτι τη θάλασσα που απλωνόταν, ξακολούθησε. «Θέλω να δω στο πέλογος αυτό να αρμενίζει ο ελληνικός στόλος και όχι η τουρκική αρμάδα. Έναν άλλο λάμπρο κατσόνι αρχηγό τους που τον γνώρισα στο σπίτι μας στο Τριέστη όταν ο πατέρας μου του έδωσε για τον αγώνα του 20.000 γρόσια. Να ξυπνήσει το υπόδουλο γένος μας και να ανθίσει ο σπόρος που έσπερε με τα τραγούδια του Ορίγας. Και τότε να δώσω κι εγώ ό,τι έχει προορίσει για μένα ο πατέρας μου. Αυτός είναι ο πόθος μου και αυτός θα γίνει ο σκοπός της ζωής μου». Ο Παπαμαύρος, συγκινημένος από τα λόγια της 16χρονης ανιψιάς του, έμεινε για λίγο αμίλητος. Έβγαλε από τη βαθιά τσέπη του ράσου του το μακρύ μαύρο κομπολόγι του και άρχισε να το ξεκοκίζει. Κι η Μαντώ σιωπηλή είχε αφήσει το βλέμμα της να πλανιέται πέρα στα νυχτά της θάλασσας. Ποιος ξέρει η φαντασία της τι να έπλαθε εκείνη τη στιγμή. «Κόρη μου, Μαντώ», είπε ο θείος της, «υπομονή και σύνεση χρειάζεται». Κίνη χαμογέλασε. Ύστερα πήρε απόφαση να μιλήσει για κάτι που δίσταζε. «Καιρό τώρα, Θείε, με απασχολεί το όνομά μου. Μαντώ, μοιάζει σαν ξενικό, θέλω κάτι ελληνικό. Ξέρω πως πήρα της γιαγιάς μου το όνομα που τη λέγαν Μανταλούσα και θα πει Μαγδαληνή. Μα Μαντώ, οι πατριώτες μου θα...» Δεν την άφησε ο Παπαμαύρος να τελειώσει. «Μαντώ, κόρη μου, έχεις ένα ελληνικότατο όνομα από τη μυθολογία μας. Μαντώ ήταν η κόρη του Μάντη τη Ρεσία. Ύστερα από την άλωση των Θηβών, από τους επιγόνους, μαζί με άλλους εχμαλώτους, τη στείλανε στους Δελφούς και την αφιέρωσαν στο ναό του Απόλλωνα. Ύστερα ο Φίβος την έστειλε στην Κολοφώνα της Μικράς Ασίας, που έκανε εκεί το ξακουστό μαντίο του Ελαρίου Απόλλωνα. Κοντά ήταν μια λίμνη που λέγαν πως έγινε από τα δάκρυα της Μαντός που έχινε για τα παθήματα της πατρίδας της. Αργότερα οι Θηβαίοι δείχναν το δίφρο της Μαντός που καθισμένη εκείνη μάντευε. Εξών από αυτή έχουμε κι άλλη Μαντώ. Θηγατέρα του Ηρακλή, Μάντης κι αυτή, που γέννησε τον Όκνο. Αυτός έκανε την πόλη Μάντουα στην Ιταλία και έδωσε το όνομα της μητέρας του. Λοιπόν, κόρη μου, το όνομά σου, όπως βλέπεις, είναι κατακάθαρο ελληνικό. «Σε ευχαριστώ, Θείε μου», είπε με βουνομοσύνη Μαντώ και με σεβασμό
Έσκυψε και του φίλησε το χέρι.